Βέβαια, ρε Νίκη, τη μεγάλη μου αγωνία με τον κύριο Σκουλέτη, τι θα γίνει, έχουμε κανένα νεότερο. Γιατί έχω την τσέρκε. Πάρα πολύ. Έχω τρομερό. Το πιο πιθανό είναι ότι θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αλλά δεν προβλέπεται να έχουμε νεότερα πριν από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, λόγω. Τι άνθρωποι όμως. Θα με αφήσουν δηλαδή το Σαββατοκύριακο έτσι. Έχουμε κάνει ένα time out τώρα από το παρασκήνιο. Δεν κουραζόμαστε. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας λείπει και έχουμε και δουλειές το Σαββατοκύριακο. Είναι και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να έρθει και η φώτιση. Θα είναι και στη Ρόδο. Εντάξει. Μάλιστα. Έχουμε καιρό, έχουμε μια εβδομάδα περιθώριο ακόμη για να τσακωθούν και να αποφασίσουν τελικώς ποιος θα υπερισχύει στον τσακωμών και των ονομάτων. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Στο Ηράκλειο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Α, λες για το χαμό που γίνεται στην Κρήτη για τον κύριο Γραμματικάκη. Mm. Νομίζω ότι έχει καεί η υποψηφιότητα αυτή. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει ξεσηκωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ της Κρήτης. Είναι ότι συμμερίζονται τον ξεσηκωμό και τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης και πάρα πολύ εντός του κόμματος. Υψηλόβαθμινο. Δηλαδή υπάρχει ένα σκεπτικό που λέει ποιος είναι αυτός που ήρθε από το πουθενά, που είναι γυρολόγος και που έχει γυρίσει 50 κόμματα και που δεν έχει δώσει τη μάχη για μας. Ποιος είναι αυτός που θα έρθει να μας καταλάβει μία από τις τρεις. Του πολύ τέσσερις θέσεις του επικρατείας και δεν θα έχουμε κάποιον δικό μας να τον ανταμείψουμε ή να συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο για το ΣΥΡΙΖΑ. Μ' αρέσει που πιάνουν αυτές οι ευαισθησίες ενώ έχουν μαζέψει. Για τον κύριο Χαραματικά ήταν το θέμα δηλαδή. Την κυρία Κουντουρά, ας πούμε, τον κύριο Γεωργούλη. Τον κύριο Γεωργούλη να βγάζει εκείνες τις φωτογραφίες. Έχει εξαιρετικά στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω αν το χοροπηδάει. Έχει ανεβάσει βίντεο στο Instagram. Τι βλάκα, είναι μια χαρά περνάει. Εγώ μαζί του είμαι. Μπράβο, Αλέξη. Καλά να περνάς. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας έξυπνα το είχε σκεφτεί. Ήταν ένα άνοιγμα προς το ποτάμι. Ο κύριος Γραμματικάκης μπορεί να φλέρταρε επί Μακρόν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάντα διακριτικά. Ούτε έφυγε από το ποτάμι, ούτε έχει αδειάσει το Σταύρο Θεοδωράκη, ούτε συμμετείχε σε όλα αυτά τα λησβερίσια, τα πολιτικά. Που να πάει ο ένας από εδώ, να πάει ο άλλος από εκεί. Ήταν πολύ διακριτικό το φλερτ του. Και θεώρησε ότι θα είναι μια έξυπνη κίνηση, μήπως μπορέσει και πάρει και απλώς η δίχτυα και στο ποτάμι. Μάλιστα. Φαίνεται ότι δεν του βγαίνει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Μάλιστα. Άρα μένει η θέση καινή αυτή. Ναι, ναι, προς το παρόν μένει καινή. Όπως καινή. Μόνο μία είναι συμπληρωμένη επί της ουσίας, Τζίνα. Της κυρίας Αχτσιόγλου. Ναι, που είναι, είναι σίγουρη. Αδιαμφισβήτητη η τοποθέτησή της στο επικρατείας. Από εκεί πέρα έχουμε ίσως ο κύριος Κουρλέτης, ίσως ο κύριος Αποστολάκης. Ναι, βέβαια, που επίσης είναι. Έχουμε πει ότι και για τον κύριο Αποστολάκη υπάρχουν εσωτερικές μουρμούρες. Όταν είναι τόσο πολύ μετρημένα τα κουκιά και λίγα, είναι προφανές ότι εκεί θα υπάρχουν και διαγωνισμοί για το ποιος θα υπερτερήσει ένα διπλίου, ποιος θα διασωθεί. Είναι και λίγο ο σώζον εαυτόν σωθεί το εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκινήσει στοχευμένες προεκλογικές επισκέψεις. Δηλαδή αυτά που βλέπαμε πριν που γυρνούσε από χωριό σε χωριό και από πλατεία σε πλατεία για να κάνει ανοιχτές προεκλογικές ομιλίες έμπλεως ενθουσιασμού έχουν τελειώσει. Τώρα πια ο Αλέξης Τσίπρας κάνει επισκέψεις προεκλογικές με στοχευμένα κοινά και μηνύματα. Χθες πήγε στο ΣΕΠΕ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να δώσει το πολιτικό στίγμα του ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε ενισχύσει αυτούς τους θεσμούς και προσέχουμε τα εργασιακά δικαιώματα απέναντι στην Νέα Δημοκρατία που θέλει να τα θαρρώσει. Σήμερα πήγε στη Δημοτική Αστυνομία, υπενθύμησε ότι υποσχέθηκε ότι θα ενισχυθεί ο θεσμός και με ακόμα περισσότερες δυνάμεις ατόμων. Υπενθύμισε ότι το 2013 ως υπουργός τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε βγάλει 15.000 από εσάς σε διαθεσιμότητα και να μην έχετε καμιά αμφιβολία, αν ξανάρθει το ίδιο θα κάνει. Και ολοκλήρωσε με μία υπενθύμηση, από χθες το έχει σηκώσει πολύ το θέμα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία κλείνει το μάτι στη φοροδιαφυγή των πλουσίων. Α, μάλιστα. Καινούργιο αυτό. Είναι λόγω ναι, λέει ότι κλείνουν το μάτι σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν και είναι σε θέση να φοροδιαφύγουν, δηλαδή μεσαίους και μεγάλους επιχειρηματίες. Ναι. Θυμάστε μια εποχή που λέγαμε στην αρχή της κρίσης ότι χρεοκόπησε η χώρα γιατί δεν ξέρετε ότι ροπητάς απόδειξη. Ένα τέτοιο που είναι ανάποδο τώρα πάμε να κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά και εν πάση περιπτώσει το μήνυμα του θα υπάρχει ειδική πρόνοια φαντάζομαι για τους φοροδιαφεύγοντες βασανιστές μικρών ζώων που εκεί θα είναι μια ειδική κατηγορία που θα ευνοείται από τον κύριο Μητσοτάκη. Για τον μπουρί της όμπας έχω μέρες να σας πω ότι Μητσοτάκη θα μας πει το αίμα με τον μπουρί της όμπας.
Συγγνώμη, Τζίνα, δεν σε άκουσα. Λέω εδώ, έχω μέρες να σας πω ότι ο Μητσοτάκης θα μας πίνει το αίμα με το μπουρί της Όμπας. Θέλω να σας το θυμίζω αυτό. Μάλιστα, πάμε. Τι άλλο, έχουμε και κορύφωση της κόντρας για το debate. Και, θέλω debate και μετά θέλω να μου πεις και τον Προκόπη Παυλόπουλο, Νίκη, κάτι που λέγαμε πριν. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, συμφώνησαν και τα δύο κόμματα ότι ένα debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ναι, θα πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι θέλει και τηλεοπτική μονομαχία των δύο. Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι παράλογο τώρα, ξέρουμε. Παράλογο δεν είναι. Παράλογο δεν είναι που το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και παράλογο δεν είναι που το αρνείται και η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Είναι και λίγο απρέπεια από τους μικρότερους, βέβαια. Δεν πρόκειται να γίνει με τίποτα. Ασφαλώς δεν πρόκειται να γίνει, αφού λέει όχι η Νέα Δημοκρατία. Είναι από τη Νέα Δημοκρατία κλεισμένο, κλειδωμένο εδώ και καιρό.